συνάντησης και τις προσπαθήσεις δύο κινημάτων που κινούνταν παράλληλα και αλληλεπιδρούσαν τα προηγούμενα χρόνια και το 68 είναι η χρονιά και της έκρηξής τους σε κλίμακα πολύ μεγαλύτερη από τις προηγούμενες εμπειρίες, αλλά κυρίως αυτής της συνάντησης και της προσπαθήσεις που παρήγαγε. Υπάρχει πλούτος κινημάτων, η παρουσίαση θα αφορά το κίνημα των μαύρων και το φοιτητικό αντιπολεμικό κίνημα που έδωσαν τον κύριο τόνο στους αγώνες στην Αμερική. Σε ποια κοινωνία μεγάλωσαν τους πρωταγωνιστές του 68 και ενάντια σε ποια κοινωνία εξελιέθηκαν. Τα έχει είπα το 50, 40-50. Πολύ βαθιά στη δυτική χώρα. Ένα συντηρητισμό, ίσω έχετε διαφθεί σε διαφημίσει του 50, χαμογελαστή, νοικοκυρά, με κότσο και ποδιά, που περιμένει το καλοκαιρινό σύζυγο να γυρίσει από την πολύ καλή δουλειά που έχει. Πατάει πάνω σε μια οικονομική σταθερότητα τη μεταπολεμική. Είναι εποχή που προτελανσάρει το όρο American Dream. Πράγματι, ανάπτυξη δίνει για πρώτη φορά δυνατότητες στο σοβαρό τμήμα του πληθυσμού να ελπίζει είτε να βλέπει το όντως του πληθυσμού του οποίου να βελτιώνεται, είτε να ελπίζει ότι αυτή η κατάσταση θα είναι μόνιμη. Το 30 θεωρείται μακρινό παρελθόν που δεν θα ξανάει. Και ως κρίση οικονομική και οι ταξικοί αγώνες που το χαρακτήρισαν θεωρείται πολύ μακρινό παρελθόν. Ψυχρός πόλεμος, που καθορίζει το κλίμα και στο εσωτερικό, με το σκληρό τρόπο της καταστολής, έχει περάσει μια έλαβα του μακαρτισμού, το κυνήγημα Ισών, όχι μόνο ενάντια στους κομμουνιστές, αλλά ενάντια και σε οποιονδήποτε διαδηλώνει, έχει προοδευτικές ιδέες, κατηγορείται ο συνοδικός των κομμουνιστών, πράγματι ο καρτισμός σας, διώκεται, το εργατικό κίνημα έχει καθαριστεί από τις βασικές φωνές, τούτο καθεξής. Και παράλληλα, στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου, η εικόνα που δημιουργεί η Αμερικάνικη Αντιστασία τον εαυτό της, η εικόνα της μεγαλύτερης δημοκρατίας του πλανήτη, η οποία υποτίθεται ότι στέκεται ενάντια στον σοβιετικό νομιλωτισμό που απειλεί την ελεύθερη κρίση, τούτο καθεξής. Στον Νότο, όχι απλά ρατσισμός, επιβιώνει η νομοθεσία της εποχής μετά τον εμφυλίο πόλο. Βοράνο, αστική νομοθεσία, διακρίσεις, υποπίθει διαχωρισμός μαύρων λευκών, παγκάλια, εστιατόρια, λεωφορεία, γνωστό πάνω κατά το κύριο Κρατή, μαζί με την αστική τρομοκρατία και η ρατσιστική βία οργανώσεων όπως του Κουμπλουκλάν, με πολύ ισχυρές και ριζωμένες εκείνη την εποχή στον Αμερικανικό Νότο. Αυτά στη σπουδαιότερη δημοκρατία του κόσμου. Ενάντια σε τέτοιες αδικίες και σε αυτές τις αντιφάσεις βγαίνουν κάποιες πρώτες φωνές αναστολής και έντασης στην νεολαία. Από όλες αυτές, αυτό που είναι ο πυροδότης είναι προφανώς η πιο εκρηκτική αντίφαση, η μεγαλύτερη αδικία που εξελίσσεται πίσω από το υποτιθέμενο οικονομικό θαύμα, ο ρατσισμός και καταθέσεις των μαύρων στον Αμερικανικό Νότο. Αγώνες που πάνε πίσω στη δεκαετία του 50, πιο διάσημο το μποϊκοτάζ στα λεωφορεία του Μοντγκόμερι, το 55 στο 57, η Ρόζα Πάρκς αρνείται να παραχωρήσει τη θέση της σε λευκό, έχει κάτσει μπροστά ενώ απαγορεύεται, και αυτό πυροδοτεί ένα κίνημα που διεκδικεί να καταργηθεί ο διαχωρισμός στα λεωφορεία του Μοντγκόμερι. Διετής αγώνας ο οποίος καταλήγει σε νίκη και αποτελεί το πυροδότη στον Αμερικάνικο Νότο και άλλων δράσεων που αμφισβητούν τον ρατσιστικό διαχωρισμό του πράξη. Η σοβαρή κλιμάκωση έρχεται αργότερα, μπαίνοντας στη δεκαετία του 60. Μόνο την αφετηρία της θα αναφέρω. Φλεβάρις του 60, τέσσερις μαύροι φοιτητές κάθονται σε ένα εστιατόριο μόνο για λευκούς, δεν τους σερβίρουν, αρνούνται να φύγουν μέχρι να κλείσει το μαγαζί. Μένουν απλά εκεί. Την επόμενη μέρα, 23 φοιτητές, μαύροι, κάθονται στο χώρο στο εστιατόριο. Την τρίτη μέρα,
μέρα έχει κρατήριο, μάλλον έξω στο εστιατόριο, την τέταρτη μέρα πάνω από 300. Σε δύο εβδομάδες, ανάλογες δράσεις γίνονται σε 15 διαφορετικές πόλεις του λαϊκιστικού νόμου. Στη διάρκεια της χρονιάς του 60, τέτοιες δράσεις συμβαίνουν σε 100 πόλεις του Αμερικάνικου νόμου από μάχους νεολαίους. Εκείνη τη χρονιά δημιουργείται η SNCC, η τυπική μη βίαιη συμπολιτική επιτροπή. Η φουρνιά αυτή, η πρώτη μαγιά μαύρων μαθητών, καταλαβαίνει ότι χρειάζεται μια διεθνή κοινωνική οργάνωση για να κλιμακώσει τον αγώνα της. Και ακολουθούν το 1963 χρόνια άμεσης δράσης, πολιτικής αντιπαγωγής σε όλο τον όπου επικρατεί επίσημα διαχωρισμός μαύρων λευκών, επιχειρείται να καταργηθεί στην πράξη με δράσεις πολιτικής αντιπαγωγής, αντιμετωπίζουν εσωτερικά τα σχολεία. Και η μεγαλύτερη προσδοκία του κινήματος εκείνη την εποχή είναι με τις μη βίαιες κινητοποιήσεις ανυπακοής και την καταστολή που δέχεται η ρατσιστική βία από συμμορίες λευκών να κερδίσει επιτέλους την προσωπική της συμπάθεια της κοινής γνώμης και να πιεστεί έτσι η κυβέρνηση να πάρει μέτρα έναντι στην ρατσιστική νομοθεσία που επιβιώνει ακόμα. Είναι εποχή που αναδεικνύεται το συντηρητή προσωπικότητα του κινήματος ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, του γνωστός ως ο κήρυκας της Λιβύας. Πηγαίνει από πόλη σε πόλη στον στο Νότο, όπου ξεσπά ο αγώνας είναι μπροστά, και επιχειρεί να πιέσει σε μια διαδικασία πραγμάτευση με το Δημοκρατικό Κόμμα, την κυβέρνησή του, να το πιέσει να περάσει την νομοθεσία για τα πολιτικά δικαιώματα. Η κορυφαία στιγμή αυτή τη φάση του κινήματος είναι ο Αύγουστος του 1963, η διάσκεψη μεγάλη πορεία του Ουάσιγκτον. Ψάχνουμε μια κλιμάκωση από τις πολιτικές δράσεις των Νότων, να γίνει το θέμα κεντρικό. Μετράμε νίκες και ήττες στον ίδιο τον Νότο. Και η απάντηση είναι μια μεγάλη κεντρική πορεία. 200.000 μαύροι από όλη την Αμερική συγκρέμουν του Ουάσιγκτον να απαιτήσουν να ψηφιστεί επιτέλους νόμους που εγγυάζει τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων και η ομιλία που βγάζει ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, το περίφημο λόγο του, το πιο διάσημο, «I have a dream». Κάτω από αυτή την πίεση, το καλοκαίρι του 1964, ψηφίζεται ο νόμος για τα πολιτικά δικαιώματα. Τυπικά εγγυάζει την πολιτική ισότητα στους μαύρους. Ξεκινάει όμως ένας πολύ πιο σκληρός αγώνας, με το να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία από τις πολιτικές του νόμου. Δεν υποχρεώνει τις κυβερνήσεις, η κεντρική κυβέρνηση, τις πολιτικές να τις καταργήσουν. Είναι και πάλι υπόθεση μαύρων ακτιβιστών με τις ίδιες μεθόδους, τις ίδιες κινητοποιήσεις, να πιέσουν την κυβέρνηση να επέμβει στις πολιτικές του νόμου για να εφαρμοστούν επιτέλους αυτά που ψηφίστηκαν. Όχι πάντα πετυχημένα αυτός ο αγώνας. Η καταστολή μένει η ίδια, η αλλαγή στην υποψία του μόνο που δεν είναι απλή υπόθεση, περισσέρον διαιτητές, αλλά όχι πάντα. Με δεδομένη την ψήφιση αυτού του νόμου της τυπικής ισότητας, αλλά και τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν και στον Νότο, αλλά και στον Βορρά, θα επανέλθω σε αυτό, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση μέσα στο κίνημα των μαύρων. Το ένα ερώτημα είναι αν αυτό είναι η ισότητα την οποία διεκδικούσαμε, αν μας αρκεί να καθόμαστε στα ίδια παγκάκια, να καθόμαστε στα ίδια εστιατόρια, και αν αυτή είναι η δικαιοσύνη, αν αυτό αλλάζει τις καλύτερες ζωές μου των χωρών. Το δεύτερο είναι τι συμβαίνει στα κέντρα του Βορρά. Ο Βορράς δεν έχει κράτηση στην νομοθεσία, θεωρείται φιλελεύθερος, πάρα πολύ δύο και πολιτικές ελέγχονται από προοδευτικούς, τότε δημοκρατικούς, οι οποίοι στηρίζουν τον αγώνα στον Νότο. Αλλά την ίδια ώρα η κατάσταση των μαύρων στις πόλεις του Βορρά, στα γκέτο, είναι άφια. Η ανεργία, η φτώχεια, η πραγματική ανισότητα επιβιώνει και εκεί. Και ένα άλλο ζήτημα που τίθεται, με δεδομένη αυτή την εικόνα σε Βορρά και Νότο, είναι το Δημοκρατικό Κόμμα πραγματικά ο σύμμαχός μας, ο Λίντον Τζόνσον, ο πρόεδρος τότε, είναι αυτός με τον οποίο πρέπει να τα έχουμε καλά προκειμένου να προωθήσει την υπόθεση της ισότητας, στο τοπίο μετά το 1964 που επικράτηκε μια σχετική απογοήτευση, γιατί υποχωρεί κάπως και το κίνημα αυτός πέτυχε αυτό το στόχο,
αστεία για να περιμένουμε να την εξαφανίσουν κάποιοι καλοί άνθρωποι της Αμερικής. Πάρα πολλοί ακτιβιστές από αυτή την εμπειρία στρέφονται πιο αριστερά και σε πιο μαχητικές μορφές. Το κλίμα είναι έτσι για τον αγώνα στον Νότο, όπως είπα, υπάρχει το ζήτημα της κατάστασης του αγορά και ένα δεύτερο γεγονός, ένα χρόνο μετά το 65, ένα χρόνο μετά την Ατλάντα το 65, είναι η εξέγερση του Γουός, το Λος Άντζελες αυτή τη φορά, μια πλούσια πόλη του αγορά που δεν υπάρχει. Ρατσισμός, η πρώτη μεγάλη εξέγερση των μαύρων σε αστικό κέντρο. Η εξέγερση του Γουός, η ρήξη με τους δημοκρατικούς, η αναζήτηση νέων μεθόδων και μαγικών αποκτά όνομα από τον Στόκη Καρμάγκη, έναν άλλο ηγέτη που ζούσε στην Κουβέιτ και μετά την Ατλάντα, που δίνει το όνομα Μαύρη Δύναμη στο κίνημα των μαύρων. Το κίνημα της Μαύρης Δύναμης παίρνει τις κοιτάρια από το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα, είναι συνέχεια του, αλλά είναι και μια ρήξη του, τις αντιλήψεις του, τις ιδέες του, τις πρακτικές του, αποκτούν την απειλή σταδιακά ιδέες ενός άλλου μαθηγέτη στο περιθώριο του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα τα προηγούμενα χρόνια, του Μάλκορ Μίξ. Η διαδρομή του Μάλκορ είναι μια ιστορία από μόνη της που δεν μπορεί να προβεί εδώ, από το έθνος του Ισλάμ, μια οργάνωση που συνδυάζει την μουσουλμανική φύση με τον μαύρο εθνικισμό, πολύ σκληρή στα λόγια, απέναντι στη Λευκή Αμερική, πολύ πειθαρχημένη, πάρα πολύ συντηρητική στην δράση. Απέχει από τις περισσότερες κινητοποίησεις ή εμφανίζεται ένα απόσπασμα καλά πειθαρχημένο που στέκεται στο περιθώριο των διαδηλώσεων και με συντηρητικές ιδέες και κυρίως προβάλλοντας έναν μαύρο εθνικισμό ουσιαστικά εισηγείται τον οικειοθελή διαχωρισμό των μαύρων από τους λευκούς και προτείνει ως λύση την οικονομική ενδυνάμωση της μαύρης κοινότητας, μαύροι επιχειρηματίες, μαύρες ιδιάτορες, μια νέα μαύρη αστική τάξη. Ο ηγέτης, ο Μπαρέλα Αντουλάνο, πνευματικός ηγέτης, είναι τμήμα και προσωπική φιλοδοξία. Να είναι μέρος μιας νέας εταιρείας μαύρης αστικής τάξης. Με αυτή την οργάνωση έρχεται σε ρήξη ο Μάλκορμ Μίξ με το συντηρητισμό της κυρίως στο πεδίο της δράσης. Οι ιδεολογικές του αναζητήσεις και οι μετατοπίσεις του χρόνο με τον χρόνο είναι επίσης, θα μπορούσαν να γεμίζουν βιβλία και οι αντιφάσεις του. Κρατάει τον μαύρο εθνικισμό. Εξακολουθεί ο ίδιος να πιστεύει ότι είναι η ενδυνάμωση της μαύρης κοινότητας στην απάντηση. Την ίδια ώρα είναι ο πρώτος ο οποίος ανοίγει προδρομικά τη συζήτηση και ενάντια στη μαύρη αστική τάξη. Πολλοί παρπακομάδες της εποχής. Πολεμένοι μαύροι, οι οποίοι δεν είναι πια μαύροι, όπως είναι ο Μάικλ Μέξ, πλουτίζοντας γίνονται λευκοί. Κι άλλες αντιφάσεις, όπως αντιλαμβάνεται τον λευκό ως εχθρό, ούτω καθεξής, αρνείται ότι μπορεί να υπάρξει συμπόρευση μαύρων λευκών φτωχών. Έχει μεγαλώσει σε μια σκληρή εποχή που η απεσιοδοξία του πατάει σε μια σκληρή πραγματικότητα προηγούμενου χρόνου. Πέρα από τις αντιφάσεις, τη μετεξέλιξή του κλπ. Υπάρχει ένας πυρήνας όμως στη σκέψη του καθώς την εξελίσσει, ο οποίος είναι αυτός που τον ξεχωρίζει, τον κάνει σημείο αναφοράς της μαύρης δύναμης. Η μαχητική επιμονή στην αυτοδιάθεση των μαύρων, να πάρουν την υφόρτη στα χέρια τους, να αγωνιστούν, να κερδίσουν την αυτοδιάθεσή τους. Η επιμονή τους στην αυτοάμυνα και το δικαίωμα αυτοάμυνας των μαύρων, το περίφημο by any means necessary, θα μιλούμε με κάθε αναγκαίο μέσο.
αυτά κάνουν το μαύρο εθνικισμό του ριζοσπαστική κομή παρά τη έλλειψη εκείνη την εποχή. Ο αντιαμερικανισμός και ο αντιδριανισμός θεωρεί ότι δεν είναι η μαύρη μια μειοψηφία στην Αμερική που αγωνίζονται για τα δικαιώματα στην Αμερική. Η μαύρη είναι κατά τον Μάλκον τμήμα της παγκόσμιας έγχρωμης μειοψηφίας που αγωνίζεται ενάντια στην Αμερική. Η μαύρη, η καφέ, η κίτρινη ενάντια στο λευκό, γι' αυτό που εισηγείται ο Μάλκον και ταυτίζεται και έπρακτα με ταξίδια στη Μαύρη Αφρική, συναντάται με ηγέτες των αντιπεριαλιστικών κινημάτων της εποχής, δίνει στήριξη σε όλους τους μεγάλους αντιπεριαλιστικούς αγώνες εκείνης της εποχής και καταλαβαίνει τον αγώνα του Μαύρου ως τμήμα ενός τέτοιου παγκόσμιου αγώνα ενάντια στην, όπως την λέει, η εθνική αυτοκρατία. Προς το τέλος του διαδρομίσκου μιλάει για την ανάγκη επανάσταση. Υπάρχει μια τάση να παρουσιάζεται ως έτοιμος να γίνει μαρξιστικής επαναστάσεις στην υποχρεωτική θάνη. Είναι υπερβολή. Κουβαλάει μια σειρά αντιφάσεις του μαύρου εθνικισμού. Παρ' όλα αυτά, ο αντιπεριαλισμός, η ρητορική επανάσταση, η ρητορική για τις οικονομικές αδικίες δείχνει μια ιδεολογική μετεξέλιξη προς τα αριστερά. Ο Μάλκον δολοφονείται το 1965. Άρα δεν μπορεί να μεταξελίξει και να επιχειρήσει να κάνει πράξη τις ιδέες του. Αλλά στο κλίμα που έχει περιγραφεί και στην έννοια που έχουν αποκτήσει αυτές τις ιδέες, κυρίως από απογοητευμένους, πάντα ορισμένους μαύρους νεολαίους που βλέπουν το προηγούμενο κίνημα να εξοδομώσει, βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τον πυρήνα που περιέγραψε από τρά των ριζοσπαστικών ιδεών του Μάλκον και αναλαμβάνουν όχι μόνο να τον κάνουν πράξη, αλλά να το μεταξελίξουμε ήδη προς τα αριστερά. Στα τέλη του 1966, ο Χιούι Νιούτον, ο Μπόμπι Σιλ και ο Έλτις Κλίβερ στείλουν μια ομάδα του πάμινας του Μαύρου στο Όκλαντ. Ξεκινάνε περιπολίτες. Αυτό που κάνουν είναι ότι περιπολούν τους περιπολίτες. Καταρχήν, οι τοπίοι που κάνουν σχέση με άλλες ομάδες από το αμέσως προηγήθηκαν είναι ότι φέρουν όπλα. Στην Καλιφόρνια επιτρέπεται η προκρισία στην εξωκατοχή, ασκούντος πραγματικό δικαίωμα. Και άρα όποτε εμφανίζεται περιπολικό στο κέντρο, μπαίνουν στο δικό τους αμάξι, παρακολουθούν το περιπολικό. Όταν οι μπάτσες σταματήσουν κάποιο μαύρο, κατεβαίνουν από το αμάξι με τα όπλα στην εμφανή θέα για να διασφαλίσουν ότι ο αστυνομικός θα ακολουθήσει τον νόμο κατά την προσαγωγή και κατά την έρευνα θα καταδιοκτήσει και το καθεξής. Γίνονται διάσκοπες στο Όκλαντ για αυτόν τον λόγο, γιατί είναι αυτοί που ελέγχουν τα περιπολικά. Η δράση τους προκαλεί για πρώτη φορά στην πολιτεία τη συζήτηση για την ανάγκη να περιοριστεί ξαφνικά το δικαίωμα σε δημόσια οπλοκατοχή. Ο νόμος περιμένεται τελικά, αλλά στην ιστορία δεν μένει τόσο αυτό όσο πιο η δράση που προσέβαλε στο χάρτη της Αμερικής. 24 πάνθυρες με τα όπλα τους πάνε στο Σακραμέντο, η πολιτεία και πρωτεύουσα και πειθαρχημένα με στρατιωτικό βήμα και με τα όπλα που παίρνουν μέσα στο Καπιτόλιο, στο οποίο νομίζω ο Σίλ, ένας από τους ηγέτες τους, διαβάζει μια ανακοίνωση ενάντια στην προσπάθεια του κράτους να αποδυναμώσει και να αποκλείσει τη μαύρη κοινότητα. Είναι σκάνδαλο. Οι εφημερίδες γλυσάνε 24 πειθαρχημένοι ενώπιον μαύρου του Καπιτόλιου. Αρνητική δημοσιότητα στον τύπο, θετική δημοσιότητα στα χέρια του. Πού λίγο φαγάει την αστυνομική δουλειά για χρόνια. Αυτό είναι που πάει τους πάντες για πρώτη φορά, παρεστικά γνωστούς, αν και παραμένουν μια τοπική ομάδα που δράζει το όλο. Ενώ εμφανίζονται νέα ρεύματα που κινούνται προς τα αριστερά, ο ίδιος ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είναι ακόμα της ιστορίας ξεχασμένο, ακολουθώντας και ακούγοντας τον πανιμό ουσιαστικά στις μαύρες κοινότητες, κρύβει και ο ίδιος αριστερά. Καλείται να καταλήγει
δεν τις καταγγέλνουμε. Τον αποδοκιμάζουμε όταν εμφανίζεται σε πολύ σκορά αυτό το σχήμα που λέει. Καταλαβαίνει γιατί τον αποδοκιμάζουμε. Δηλώνει ότι για 12 χρόνια τους υποστηρίξαμε 23 πρώτων. Κάλεσε τους νέους μάλλους να πει στην Αμερική και τη λαϊκή κοινωνία. Οι ελπίδες τους εκτοξεύτηκαν. Τώρα αποδοκιμάζουμε γιατί έδωσαν ότι ήμασταν ανίκανοι να εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις μας. Τώρα μας αποδοκιμάζουμε γιατί τους καλέσαμε να έχουν πίστη σε ανθρώπους που αποδείχθηκαν αξιόπιστοι. Αυτή η φράση από το ποιητή του Μάρτιν Λούθερ περιγράφει το κλίμα ουσιαστικά στον μαύρο κόσμο εκείνα τα χρόνια. Η στροφή του Λούθερ εκεί ξυπάει όλη τα που είχε μέχρι τότε. Το έλεγαν ότι μιλάει για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Και να κάνει αυτό την υπόθεση του μαύρου κινήματος το αντιπολιτικό. Πολύ λιγότερο γνωστή ομιλία, πολύ πιο ισχυρή πολιτικά. Διάσκεψε τον τίτλο «Μιλιών Βιετνάμ», πέρα από το Βιετνάμ. Καταγγέλνει τον πόλεμο γιατί απορροφάει οικονομικούς πόρους που θα βελτίωναν τη ζωή των φτωχών. Τον συνδέει με τον ρατσισμό. Λέει ότι βλέπουμε νέους και λευκούς να σκοτώνουν και να πεθαίνουν μαζί για τους σπουδαίους βάλει να κάτσουν στο ίδιο σχολείο. Το συνδυάζει εξαιρετικά με τη συζήτηση για τη δουλειά των εξηγήσεων στα ΓΕΤ. Δηλώνει ότι θα μπορούσε ποτέ να ισώσω την φωνή μου ενάντια στη βία των μεταπιεσμένων στο κέντρο, αν δεν μιλήσω πρώτα ανοιχτά για εκείνον που ασκεί τη μεγαλύτερη βία στον πλανήτη σήμερα, την ίδια μα την κυβέρνηση. Και προχωράει σε μια εντυπωσιακή πραγματικά ομιλία, όπου περιγράφει τι είπα να παίζουν διεθνώ αντεπαναστατικό ρόλο ενάντια στου αγώνε των μεταπιεσμένων. Είναι η ίδια χρονιά που το εκλεγεί πολύ καλύτερα αυτή τη σύνδεση του Μοχάμεντ Άλι, δημάρχος που αρνείται να καταταγεί, δηλώνοντας ότι ένας διεκτικός που δεν έχει πει ποτέ νέο. Την ίδια χρονιά ο Λούθερ Κινγκ γράφει ένα βιβλίο με τίτλο «Πώς προχωράμε από εδώ και πέρα». Το ερώτημα που βασάνει το κίνημα εκείνα τα χρόνια. Σε αυτό ανήκει ένα άλλο απόσπασμα, όχι τόσο γνωστό, αλλά που δείχνει πώς εξελίσσει τη σκέψη του, όπου αναφέρει ότι πρέπει να αναρωτηθούμε κάποια στιγμή γιατί υπάρχουν 40 εκατομμύρια πτυχή στη χώρα. Αν αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε γι' αυτό, αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για την αναδιανομή του πλούτου. Και αν αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για την αναδιανομή του πλούτου, καταλήγουμε να χρησιμοποιήσουμε την καπιταλιστική οικονομία. Είναι ιδέες που η Κίνα τις κάνει και πράξη. Το μεγάλο του σχέδιο ήταν να επαναλάβει μια πορεία στην Ουάσιγκτον, αυτή τη φορά την έλεγε η πορεία των φτωχών, και θα διεκδικούσε το κοινωνικό αδύσυχο νόμιμο τα πολιτικά δικαιώματα, οικονομικά δικαιώματα. Στη στροφή του απομονώνεται από όλους τους παλιούς συμμάχους του και στο Δημοκρατικό Κόμμα, που τον αντιμετωπίζουν ως πρώτος αξιόπιστο και σοβαρό συνομιλητή, και από παλιούς συνοδηγόρους στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα που επέμεναν σε μια μικροπάθεια. Την επομένη των δηλώσεων που για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, 168 πρωτοσέλιδα είναι αφιερώσιμα στον επίκεντρο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Είτε βιτριολικά, ο ανίδεος νεύρος θα εμβαίνει στην εσωτερική πολιτική, είτε υποτίθεται φιλικές συμβουλές ότι κάνει κακό στην υπόθεσή του με το να μπλέκει διαφορετικά θέματα. Την πολιτικά, μάλλον θα του γυρίσει κούμερα. Αυτή είναι η
πρώτον μεταφέρουν το know-how της πολιτικής ανυπακοής της άνθρωπης πράσινης του ακτιβισμού που έχουν φέρει μάλλον στον όδο για πρώτη φορά τα χρόνια στην επιφάνεια, το μεταφέρουν στα πανεπιστήμια και δεύτερον υιοθετούν τον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα των μάλλων. Είναι η εισφορά του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στο φοιτητικό λευκό, ας το πούμε, κίνημα στην Αμερική. Διεξάγοντας δράσεις που προσπαθούν να στηρίξουν τον αγώνα των μαύρων στον Νότο, αντιμετωπίζουμε διώξεις των πανεπιστημιών τους. Θεωρείται σκάνδαλο φοιτητές να οργανώνουν πολιτικές δράσεις στήριξης των μαύρων. Η κατατάραχη ελεύθερη Καλιφόρνια δεν προσλαμβάνει μαύρους, ως μόνη πολιτεία. Δεν υπάρχει νόμος, ναι, να απαγορεύει να προσλάβει μαύρο, αλλά κανείς δεν προσλαμβάνει μαύρο. Και άρα το θετικό κίνημα αναπτύσσεται καταγγέλλοντας τους δικούς της Καλιφόρνιας και τους ρατσιστές και αξιοποιεί τα κάμπους για να αναπτύξει τη δράση. Αυτό γίνεται προσπάθεια να απαγορευτεί από τις αρχές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απαγορεύουμε μια εγγενείς τους μαύρους. Άρα απαγορεύουν κάθε πολιτική δραστηριότητα μέσα στο πέμπτο. Και το φθινόπωρο του 1964 ξεκινάει ένα κίνημα πολύ διάσημο στο Free Speech Movement, το κίνημα για την ελευθερία του λόγου. Είχε ο Ιστο Μπέρκλεϊ, υπήρχαν 5-6 ομάδες σοσιαλίζουσες, ναρτσιστικές, αριστερές. 100-200 μέλη κάθε μία, υπάρχει ένας πυρήνας οργανωμένων αριστερών φοιτητών, που σηκώνει το ζήτημα της πάλης ενάντια στην απαγόρευση της πολιτικής δράσης, αλλά καταφέρνουν να συμπαρασύρουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια το φοιτητό κόσμο του Μπέρκλεϊ μαζί τους. Μετά τη σύλληψη ενός φοιτητή που υπερασπιζόταν επιχείρηση να κάνει πολιτική δουλειά μέσα στο κάμπους, γίνεται μια επιτόπια συγκέντρωση, αποκλείεται το περιπολικό, κρατάει 32 ώρες. Οι φοιτητές πηγαίνουν έρχονται. Δεν αφήνει τον περιπολικό να φύγει, το οποίο αξιοποιείται και ως πλατφόρμα για να παίρνει κάτι τη στο λόγο και να μιλάει. Αυτός ο αγώνας κρατάει και εδώ, διαπραγμάτευση με τον Πρίκαλη, δράση στο προάγγελο του Ιδρύου Καθηγητής. 2 Δεκέμβρη του 1964 παίρνει την απόφαση για πρώτη φορά να μεταλληφθεί το κτίριο της διοίκησης, γενικό την κατάληψη Αμερικανικού Πανεπιστημίου. 800 συλλαμβάνονται, αστυνομία εδώ για να σπάσει την κατάληψη. Την ώρα της καταστολής ξεσπάει θετική απεργία για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο. Με τη συμμετοχή μεταπτυχιακών που διδάσκουν τώρα σε μια φορά κάποιων καθηγητών και κυρίως των φοιτητών, είναι ένας αγώνας ο οποίος καταλήγει σε νίκη. Τελικά κατακτούν το δικαίωμα πολιτικής δράσης μέσα στο Μπέρκλεϊ. Και κυρίως είναι ένας αγώνας ο οποίος βάζει φωτιά σε όλα τα αμερικάνικα πανεπιστήμια μετά από αυτό. Υπάρχει μια εικόνα που συγκυκλώνει ουσιαστικά το κλίμα. Την ώρα που οι χείλοι ετοιμάζονται αυτοί να καταλάβουν το κτίριο, τους ξεπροβοδίζει ο Τζοάν Βάιντς με την κιθάρα της, τραγουδώντας Blowing in the Wind. Είναι στιγμή που συμβολίζει την κατάσταση πνευμάτων στην Αμερικάνικη νεολαία τουλάχιστον. Και επειδή είναι αυτό το κλίμα, το Μπέρκλεϊ βρίσκεται με τέτοιες παντού, και ιδιαίτερα μετά το 1965, ο φοιτητικός ακτιβισμός που παίρνει παντού τα πάνω που βρίσκεται ως στόχο το αντιπολεμικό κίνημα, το οποίο είναι αντίθεση στον κόσμο στο Βιετνάμ. Ένας από τους πρωταγωνιστές τα γεγονότα του Μπέρκλεϊ, ο Τζόι Μπέρκλεϊ, είχε πει ότι όλη η σημασία του Free Speech Movement ήταν ότι αποτέλεσε ακριβώς το σύνδεσμο ανάμεσα στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και το κίνημα ενάντια στον κόσμο στο Βιετνάμ. Σε όλες τις σχολές που είπα, αντιμαθήματα, κυρίως πιο μαθητικές δράσεις, όπως προκαλέσματα τρένων τα οποία μεταφέρουν φαντάζομαι στα λιμάνια για να πάνε στο Βιετνάμ. Ατομική ηθική εξέλιξη ενάντια στις αγριότητες με το κλίμα. Υπάρχει άρνηση κράτηση σημαντική, δεν υπάρχει διάθεση στους νέους να επαναγορευτούν στο Βιετνάμ. Είναι μια εποχή που μέσα στα πανεπιστήμια
έχει κερδίσει ακόμα την πλειοψηφία. Το 67 φτάνει στο αποκορύφωμα. 21 Οκτώβρη, 100.000 φοιτητές πάνε μέχρι το Πεντάγωνο. Κάποιες χιλιάδες επιχειρηματίες βάζουν στο Πεντάγωνο. 800 συλλήψεις, εκατοντάδες τραυματίες, καρδιά και προσυγκρούσεων. Θεωρείται η πιο μαγική και η πιο μαζική ενέργεια του αντιπολιτικού κινήματος, αλλά θεωρείται και το ταβάνι. Και άρα και το 67 κλείνοντας, βρίσκεται το αντιπολιτικό κίνημα σε μια δύσκολη κατάσταση που ένα πράγμα που κουράζει, αλλά έχει και ένα ταβάνι. Και έρχεται το 68, το οποίο ξεκινάει με ένα μεγάλο γεγονός που θα συζητήσουμε το απόγευμα, την επίθεση του ΔΕΤ. Μια σαρωτική αντεπίθεση των Βιετκόκ στο Αίγυπτο Βιετνάμ που ευθυδιάζει απόλυτα στην πρώτη της φάση της Αμερικάνικης Ενόπλης Δυνάμεις και το, η οποία έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο στο εσωτερικό και στην Αμερικανική Λίμνο. Πέρα από την ιδιωτική της έκφραση, διαλύει όλους τους μύθους πάνω στους οποίους χρειαζόταν η υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της ΗΠΑ. Ότι ο πόλεμος είναι δίκαιος και γίνεται για τη δημοκρατία. Η αντίδραση των Αμερικανών στον εφηβιασμό έχει τρομερή απειλότητα. Ιστερικοί βομβαρδισμοί που διαλύουν ουσιαστικά μήκονες μεταδίδοντες στις τηλεοράσεις και προσπαθεί απειλότητα διαλύει το μύθο του δημοκρατικού πολέμου. Διαλύει το μύθο ότι είναι ένας πόλεμος που αργά αλλά σταθερά τον κερδίζουν όπου να είναι τελειώνει, όπου να είναι τελειώνει. Το κρατάει χρόνια. Με τις αρχές του 68 είναι πλειοψηφικός έρευνας ότι συντηρείται η Κλινό για έναν πόλεμο ο οποίος όχι να τελειώνει. Διαλύεται αυτό το μύθο. Είναι ένας πόλεμος που δεν τελειώνει, ένας πόλεμος που δεν κερδίζουμε. Αυτό αντίθεται και τμήματα της άκουσας τάξης που βλέπει έναν πόλεμο ασύμφορο, αλλά κυρίως είναι η τομή που προκαλεί στην κοινή γνώμη. Και ο αντίκτυπος που έχει μέσω του Αμερικάνικου στρατεύματος, βάζοντας και τους ίδιους τους φαντάρους να περάσουν στο αντιπολιτικό κίνημα. Το οποίο κουβαλάει ένα τεράστιο ηθικό βάρος στην κοινή γνώμη. Πέρα από τα αυτούς που τότε λέγανε κολόγατα κακομαθημένα που δεν θέλουν να πολιτήσουν, η εικόνα βετεράνων που γυρνάνε και ήταν ένα τέτοιο πόλεμο, μας δικοποιεί ακόμα και στο τέλος το κίνημα, από πλειοψηφία στις σχολές, μετά το 68, πήρε μια πολιτική πλειοψηφία στην κοινωνία. Το 69 διαδηλώθηκε ως βάση των 500.000, συνήθως μεγάλη πέραση διαδηλώσεις στην Αμερικανική ιστορία. Το κίνημα στο μέσα έχει αντίκτυπο πολιτικές ως στρατό, είναι συζήτηση που πηγαίνει περισσότερο στα του Βιετνάμ, εγώ εδώ, μια εικόνα μόνο για να καταλάβουμε από το έντυπο των ενόπλων δυνάμεων περιγράφει την κατάσταση του Αμερικανικού στρατού ως κατάσταση που μπορεί να συγκριθεί μόνο με την κατάσταση του Τσαρικού στρατού του 1967. Το 68 παίρνει, όπως είπαμε, την επίθεση του ΤΕΤ και ό,τι συνέπεσε. Συνεχίζεται με ένα άλλο το γεγονός της 3ης Απρίλη, τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Βρίσκεται στο Μέμφις προσπαθώντας να οργανώσει την πορεία των φτωχών, στηρίζει μια απεργία μαύρων καταρριστών όταν δολοφονεί. Και είναι κυριολεκτικό ότι με το θάνατό του τρώει την ταξική βολή και η επιρροή των παλιών και κρυπαθών ιδεών μέσα στο κίνημα. Είναι ένα τεράστιο σκοπό η δολοφονία του Δόκτωρ Λούθερ. Ισχυρίζεται ότι δεν είχαν κανένα λόγο να παραγωγούν από τον αδελφό Μάρτιν, την επικριτή του Μάρτιν, παραμάχη για πρώτη. Ήταν ο ένας άνθρωπος της φυλής μας που επιχειρούσε να διδάξει τους ανθρώπους να αγαπάνε, να δείχνουν συμπάθεια και έλεος για όλα όσα μας έχουν κάνει οι ελληνικοί άνθρωποι. Από τη στιγμή που η Ελληνική Αμερική σκότωσε χθες τον Δόκτωρ Κινγκ, μας κήρυξε πόλεμο. Πρέπει να εκδικηθούμε για τους ανθρώπους των ηγετών μας. Αυτό συμπυκνώνει το κλίμα. Και δεν είναι απλά βήμα.
ολοκληρώσει την επομένη της δολοφονίας και στον τόπο εκείνης μια της αντίδυση, το μεγαλύτερο κύμα μαύρων εξηγήσεων μέχρι σήμερα στην Αμερική ξεσπάει σε πάνω από 100 πόλεις. Μαζικές βίες, διαδηλώσεις. Σε πάρα πολλές από αυτές υποχρεώνονται οι οικογενειακοί βερίτες να καλέσουν το στρατό για την εθνοφυλακή να επέμβει. Πολύμερες μάχες, μικρή για τον μαύρο, με την απολύτω να αποκατασταθεί η τάξη. Αυτή η μαζική εισβολή των μαύρων στο χώρο στο προσκήνιο με τις εξεγέρσεις δεν είχε πάρα πολύ άσχημη τότε. Θεωρήθηκε ο λάθος τρόπος σε σύγκριση με τον σωστό τρόπο του Δόκτωρ Αρχή. Ο αντίκτυπος που έχει είναι εντυπωσιακός, η συντρόφιστη χιλιάδια γεμάτα τέλειο σε ένα άρθρο υπεράσπισης. Των εξεγέρσεων βάζει μόνο ένα στοιχείο ότι πριν τα ΡΑΙΟΣ, πριν τις εξεγέρσεις, δαπανούνταν 600 εκατομμύρια δολάρια για προγράμματα κοινωνικής πολιτικής στα γέτο. Μετά τις εξεγέρσεις δαπανούνται 3 εκατομμύρια δολάρια στα γέτο και την υπερασπίζοντας την πιο αποτελεσματική διαπραγμάτευση που έκαναν οι μαύροι την εποχή. Αλλά δεν είναι μόνο οι εξεγέρσεις. Το καλοκαίρι του 68 και σε αυτό τον απόϊχο τα 74 μέλη σκόπλα των μαύρων πανθύρων γίνονται τουλάχιστον 5.000 μέλη πανεθνικά, γίνονται 250.000 φύλλα τουλάχιστον με τη δάτους από το κοινοβόλιο, γίνονται ένα ρεύμα όπου το 40% των νέων μαύρων δηλώνει ταύτιση και απεριόριστο σεβασμό στον πόνο των μαύρων πανθύρων. Είναι εντυπωσιακές και εκεί διάφορες περιγραφές διασάντα σκουπού, άλλη οικογένεια στην Ελέγχη αργότερα, που όλοι περιγράφουν ότι παίρνουν την απόφαση να ενταχθούν στους μαύρους πάνθυρες στο βράδυ της ολοκληρωμένης του κίνητου. Ο καθένας περιγράφει τα αισθήματά του και όλοι κάνουν την ίδια επιλογή. Πάνε στο Όκλαντ, γνωρίζουν τους πάνθυρες, κατολογούνται, είναι μόνο στην πόλη τους και στείλουν το δίκτυο οργάνωση των μαύρων πάνθυρων. Το καλοκαίρι του 68, άλλο ένα συνέδριο των Δημοκρατικών είναι σημειοκρατή, το συνέδριο στο Σικάγο. Πού έχω φτάσει, δεν ξέρω. Προχώρα. Συνέδριο Δημοκρατικών στο Σικάγο. Επίσης, με διάφορες προσδοκίες, υπάρχει ένας αντιπολεμικός υποψήφιος, τον οποίο οι φιλελεύθεροι προσπαθούν να στηρίξουν για να σταματήσει αυτό ο πόλεμος στο Βιετνάμ και το καθεστώς. Το αντιπολεμικό κίνημα κατασκηνώνει κάπως τα μέτρα μακριά από το χώρο του συνεδρίου, στο Lincoln Park, με στόχο να πιέσει τους δημοκρατικούς να πάρουν πολιτικές αποφάσεις. Τελείως απρόκλητα, η αστυνομία αποφασίζει να καθαρίσει το Lincoln Park από διαδηλωτές. Τρεις μέρες μάχης, αστυνομία διαδηλωτών, και όχι μόνο διαδηλωτών, θα βρείτε πρωτοφανής αντιπρότητα. Οι αστυνομικοί, δημοσιογράφοι, περαστικοί, συμπαθούντες, μια πρωτοφανούσα αρμόδια στην επίθεση, η οποία διαλάβει τη βιτρίνα και του Δημοκρατικού Κόμματος, στα μάτια του Πολιτικού Άρθρου και στην Εθνική και την ίδια τη βιτρίνα της Αμερικής. Από το Λίγκον Πάρκ και τη μάχη εκεί, με το σύνθημα του Πολιτικού Άρθρου της Ρουότσεφ, όλες τους καλύτερους ηγέτες, το φωνάζουν όμως και αποκούντες, φοιτητές, δείχνοντας ότι η εικόνα της μεγαλύτερης δημοκρατίας του πλανήτη είναι σε... Πέρα από τον ριζοσπασμισμό του αντιπολεμικού κινήματος και την μαζικοποίηση και του κινήματος των μαύρων, όπως εκφράστηκε με την άνοδο των μαύρων πανθύρων, το 68 είναι και η συμπόρευσή τους. Το εκφράζουν κυρίως οι μαύροι πάνθυρες, οι οποίοι κάνουν υπόθεσή τους την υποδόμηση συμμαχιών, μιλάνε στα πανεπιστήμια, μιλάνε σε αντιπολεμικές συγκεντρώσεις. Είναι πλέον, ενώ δεν είναι ότι λειτουργούν για χρόνια, εμφανίζονται δυνάμεις που προδιώκουν συνειδητά. Να γενικεύσουν, να ενοποιήσουν, να συμμαχίσουν δυνάμεις. Οι πάνθυρες μπορούν το κάνουν αυτό και είναι μεγαλύτερη. Παρακαταθήκη τους από το 68, γιατί είναι πολιτική οργάνωση, επαναστατική, που δηλώνει το στόχο του ανθρωπίνου καπιταλισμού. Ξεκινώντας από το μαύρο εθνικισμό και κρατώντας τον στο προσπάσιό της, ανανομάζοντας τον επαναστατικό εθνικισμό.
το διαδικαστικό. Βάζω τον αντικαπιταλισμό και την ανατροπή του καπιταλισμού στη συζήτηση. Είναι μαζικό κόμμα, μαζικό κόμμα. Το μαζικότερο που είχε εμφανιστεί στα αριστερά των δημοκρατικών για δεκαετίες και μέχρι σήμερα δεν έχει συνεμαχιστεί τέτοιο μαζικό πολιτικό ρεύμα, που επιχειρεί να οργανώσει με έναν δικό του μαρξισμό, με επιρροές από τον Μαοισμό, είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτή, αλλά είναι μια οργάνωση που δηλώνει ότι το Φαλβί είναι από το τύπο μελέτη του καπιταλισμού, που συμπορεύεται με τους αγωνιστές αριστεράς, που κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από την ενοπλία του άμυνα. Αναμορφώνει τα γέτο, κλινικές, γεύματα για τα φτωχά μαύρα παιδιά, ένα τεράστιο πρόγραμμα της θρησκευτικών και σε φωτογραφίες που οι συναγωγές επιδείχνουν με την θεραγία του τόνε, τα μιλίας, με κάτω στο φύγμα, έξω, τέλειο. Είναι το έργο του Πανθύρου, στα γέννη. Ο ίδιος πασπισμός διαμορφώθηκε την υπόλοιπη, ας πούμε, λευκή αριστερά, αυτή και μέσα από το πολιτικό μήνυμα, επίσης περιγραφές τον τότε του Τζόι Πάρη που μιλάει πρωταγωνιστή, έλεγε ότι παρακολουθούσε μια γενιά να ξεκινάει από την ηθική εναντίωση στο πώς διεξάγεται ο πόλεμος, ότι γίνονται οι αγριότητες, να περνάει στην εναντίωση στον ίδιο τον πόλεμο, στο Βιετνάμ, να περνάει στην εναντίωση στον αμερικάνικο υπεριαλισμό συνολικότερα, και όχι απλά να δει έναν πιο άδικο πόλεμο, και να φτάσει στις κατάλληλα αντικαπιταλισμού και να γίνεται μέσα από τους αγώνες η νέα αμερικανική αριστερά. Αυτό έχει γεννήσει το 68. Θα έπρεπε χρόνια να ξεπερδέψουν οι Αμερικάνοι από αυτή την ανάταση. Οι πάνθυρες τσακίστηκαν με πρωτοφανή άγριο στόχο. Από το κράτος και την εποχή που κερδίζουν το τυπικό τίτλο του νούμερο ένα δημόσιος κίνδυνος από το FBI, αλλά αυτό που ακολουθεί είναι μετράει νεκρούς, όχι σε δυσκολίδι. Μπαίνει αστυνομία στο σπίτι του Φερετάν, τον για παράδειγμα, στους γενικούς τηλέφους στο Σικάγο και τον δολοφονεί σπίτι. Εκατοντάδες συλλήψεις, ουφιάνει στο εσωτερικό τους, ναρκωτικά στα γκέτο. Γίνεται μια τεράστια ενωστρωμένη προσπάθεια να τον διαλύσουν. Όσο εντυπωσιακά εκτινάθηκαν, τόσο βρία αφηγίζονται από το Αμερικάνικο κράτος, τους ηγέτες τους στη φυλακή, έναν εξόριστο για να μην κάνει φυλακή και το καθεξής. Θα τα καταφέρει η άκουσα τάξη να ξεπερδέψει, θα έχει πάντα προκλήσεις, θα μου διαφέρει τελείως η αναφορά σε άλλη μια μαύρη οργάνωση, το σύνδεσμο με επαναστατών μαύρων εργατών. Ξεκινάνε από αυτό και το βιομηχανία να στήσουν ένα καθεξικό σωματείο που θα εκφράζει τους μαύρους εργάτες ενάντια στον εργοδότη και ενάντια στον ρατσιστικό αποκλεισμό από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Οργανώνουν απεργίες εκεί, προσπαθούν να το γενικεύσουν και από το σωματείο γίνεται η λίγα επαναστατών μαύρων εργατών. Σε πολλά επικοινωνούν με τους μαύρους πάνθυρες, αλλά επιχειρούν να οργανώσουν όχι μόνο το γκέτο και τα παιδιά της γειτονιάς, που θεωρούν οι πάνθυρες ότι είναι το κοινό, αλλά τη μαύρη εργατική τάξη που διχτούνται με να παίξουν. Και άρα είναι άλλη μια καμπή και άλλη μια μεγάλη κληρονομιά από τις προσπάθειες που έγιναν κατά το έτος 68. Όπως είπα, ξεπέρδεψαν δύσκολα, ξεπέρδεψαν όντως. Ήταν ένα πράγμα που είχε απόλυτα για χρόνο. Ήταν στο ίδιο το Βιετνάμ φυσικά, η ταπεινωτική έξοδος από τη Σαγκάη το 1985. Η ατιμωτική πτώση του Νίξον χρόνια μετά θεωρείται επίσης απόλυτο του κλίματος 68. Οι μαύροι συνεχίζουν παρόλα αυτά. Ακολουθεί η εξέλιξη στη φυλακή άδικα, άλλος ένας ενδυματικός αγώνας. Είναι ένα πράγμα που και μέσα στο 70 έχει σεισμικές λωρίσεις.
πέρα από το ότι έχει αλλάξει την Αμερική για τις ζωές, των μαύρων και κυρίως έχει αλλάξει την Αμερικάνικη αριστερά. Οι δυνάμεις που γεννήθηκαν και μετέδωσαν εκεί μέσα κράτησαν και κρατάνε μέχρι σήμερα όρθια μετά από δεκαετίες ερήμου και πάλι μέσα στη ΣΥΠΑ την ιδέα του αντικαπιταλιστικού αγώνα της Ένωσης των Κινημάτων, της Αντιδρύτησης κλπ.